Straight Lines από το 1979, το ταξίδι μας στη δεκαετία του 70. Ήρθε όμως η ώρα να μιλήσουμε λίγο για τους αγώνες και συγκεκριμένα το Ευρυτανία Trail Races. We are going to run. Εδώ είμαστε λοιπόν, συντονισμένοι πάντα στο Nightfield Radio. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το Ευρυτανία Trail Races και ο καταλληλότερος άνθρωπος να μας μιλήσει είναι ο διοργανωτής του αγώνα, ο οποίος ακούει στο όνομα Γιώργος Τσακίρης. Γιώργο, μ' ακούς? Καλησπέρα, και βέβαια σας ακούω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Λοιπόν, καταρχήν θα μου πεις πρώτα απ' όλα, επειδή συναντηθήκαμε στο Ursa Trail στο Μέτσοβο, λίγο τις εντυπώσεις σου από αυτόν τον αγώνα. Πώς σου φάνηκε το Μέτσοβο? Μοναδικός αγώνας, πανέμορφος. Είναι ένα εμβληματικός αγώνας. Νομίζω ότι όλοι οι αθλητές κάποια στιγμή πρέπει να πάνε να τρέξουν εκεί. Έτσι, να πω ότι θα ξαναπάει παλιότερα στα 20 χιλιόμετρα, τώρα έτρεξε στα 40. Το ευχαριστήθηκα. Δεν είμαι και από τους πιο γρήγορους αθλητές. Δεν έχει σημασία αυτό. Τερμάτισα έτσι λίγο πιο κάτω από τη μέση. Σημασία έχει ότι τερμάτισες. Αυτό έχει σημασία, ότι τερμάτισες. Βέβαια. Πάντα μας ενδιαφέρει η συμμετοχή. Μας ενδιαφέρει οι γνωριμίες που κάνουμε και η καλή παρέα με τους υπόλοιπους συναντές μας. Εγώ έκανα μια πολύ ωραία γνωριμία με ένα παιδί, τρέξαμε τα τελευταία χιλιόμετρα παρέα. Ανταλλάξαμε απόψεις, γνωριστήκαμε, θα τα ξαναπούμε και θα τρέξουμε μαζί και στην Αθήνα. Αυτό είναι τέλειο. Αυτό νομίζω ότι είναι ο αθλητισμός, ενώνει. Ακριβώς. Και η άθληση, οι αθλούμενοι που λέμε, δεν κάνουμε επαγγελματισμό, κάνουμε επαγγελματικό. Τώρα θέλω να μου πεις σιγά σιγά για τον αγώνα που διοργανώνεις για δεύτερη φορά φέτος και είναι πάρα πολύ πετυχημένος από πέρσι και πάρα πολύ όμορφος. Να πω ότι είναι η τρίτη φορά που θα το κάνουμε. Τρίτη. Δικό μου λάθος τότε. Ναι. Δεν πειράζει. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να τα πούμε όλα. Καταρχήν, καλησπέρα μου στους ακροατές. Σταθμό και ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα που μου δίνεις τη δυνατότητα να πω κάποια λόγια για τη διοργάνωση αυτή, η οποία γίνεται για τρίτη φορά, αλλά ουσιαστικά το διοργανώνουμε για τέταρτη, γιατί πριν 15 μέρες διοργανώσαμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Μας εμπιστεύτηκε ο ΣΕΓΑ στα μοντέλα μας. Έτσι, πολύ ήρθαν σωστά οι καλύτεροι αθλητές, οι ελίτ, και τρέξανε σε γενική ομολογία ευχαριστημένοι. Πέρασαν όμορφα, ήταν καινούργια μονοπάτια, οι περισσότεροι δεν είχαν ξανατρέξει, το ευχαριστήθηκαν. Από αυτούς βγήκε και μια τετραμελής ομάδα που ήδη οι περισσότεροι βρίσκονται στο νησί της Γαλλίας για να τρέξουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και θα είμαι και εγώ μαζί τους από αύριο το βράδυ. Έτσι να τους συνεχίσω. Τέλειο. Μπράβο, ρε Γιώργο. Μπράβο, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Ευρυτανία Trail. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, πληθώρα αγώνων ανάλογα με τη μηχή των αθλητών, δηλαδή για μικρούς και μεγάλους. Με 60 χιλιόμετρα ο μεγάλος αγώνας, ο Ultra με 3.200 ψωμετρική. Τα 46 χιλιόμετρα με 2.800 και κάτι ψωμετρική. Τα 30, που ήταν ο πρώτος αγώνας από την πρώτη χρονιά που κάνει το Ευρυτανία Trail, τα 20 χιλιά ψωμετρική, τα 12, τα 6 με 400 ψωμετρική. Έχουμε ένα vertical, το οποίο είναι για φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ό,τι μαζέψουμε θα πάνε σε κάποια παιδιά άμεα στο Καρπενήσι. Και βέβαια για τους μικρούς μας φίλους, το Ευρυτανάκι, το οποίο πλέον έχει γίνει μας. Δηλαδή, θα πάρουν τα δωράκια μας από εμάς, θα πάρουν το μετάλλιό τους, θα κάνουν γραφή κανονικά όπως ο μπαμπάς και η μαμά, θα τρέξουν και βέβαια μετά θα τους περιμένει και ένα πολύ ωραίο θεατρικό εργαστήρι στη φύση. Τέλεια. Έτσι. Πραγματικά για όλους, κυριολεκτικά για όλους και για όλες τις δυνάμεις και όλες τις δυνατότητες. Από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί να έρθει κάποιος, ας πούμε, έτσι, να καταρχήν τρέχει σε ένα από τα τρία παρότερα οικοσυστήματα της Ευρώπης. Μιλάμε για μονοπάτια έλατοσκέπαστα, είναι ολόκληρα βουνά, θάλασσα από βουνά γεμάτα έλατο. Έτσι, το χαλί, το τόσο πολύ διαφημιζόμενο, αλλά και πραγματικό όποιος έχει, είναι το πρώτο πράγμα που λέει, τερματίζει ότι είναι σαν να τρέχει σε χαλί. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι στρώσαμε χαλί και σας περιμένουμε, δεν το λέμε σαν marketing. Είναι μια πραγματικότητα σε εμάς. Το διαβεβαιώνω και εγώ ναι. Που ήρθα πέρυσι και το έζησα. Είναι όντως σαν να τρέχει σε χαλί, σαν να πατάς σε χαλί. Έτσι, πράγματι. Στρώσαμε λοιπόν τα χαλιά μας, αν και μπαίνουμε σε καλοκαιρινή περίοδο και συνήθως τα μαζεύουμε, εμείς στρώσαμε χαλί και περιμένουμε τους αθλητές μας. Σωστά. Πανοραμική θέα από τέσσερις κορυφές,
έτσι, που μπορεί κάποιος να απολαύσει Ιακούδα, Βελούχη, Βαρδούσια, Χελιδόνα, Σαράντεν, ειδικά τα Βαρδούσια, νομίζεις, ξέρω εγώ, είτε από, την, από το Φωνιά πάνω, είτε από το Δεντρούλι, είτε από τη Σαράντεν από ανηβαίνουν στο 60, να κάνεις μία έτσι και να το πιάσεις, έτσι. Σωστά. Λοιπόν, τα κρυσάλλινα νερά του Κρυκελοποτάμου, που κάποιοι θα τα περάσουν δύο φορές, εντάξει. Το μοναδικό νητάρο πάστα πάρτι που γίνεται το Σάββατο βράδυ για όλους τους αθλητές, όπου φέρνουμε σεφ επαγγελματία από τα Γρεβενά, μαγειρεύουμε τα μακαρόνια μας, τα κρυθαράκια μας, τα μανιτάρια μας, τα λουκάνικά μας, τη σάλτσα μας, όλα αυτά σε μεγάλα τηγάνια στη πλατεία του Κρυκέλου. Μάλιστα. Όπου εκεί θα φάνε και τα μακαρονάκια τους για να πάρουν και τον υδατάνθρακα που απαιτείται για τους αθλητές μας. Εντάξει. Έχουμε 5 πανέμορφα χωριά. Είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα μου το έλεγε ένας αθλητής στο Μέτσοβο. Μου λέει, φίλε, μου λέει, νιώθω ασφάλεια όταν μπορώ και τρέχω κάπου και δεν είμαι, ξέρω εγώ, 30, 40, 50, 60 χιλιόμετρα στο βουνό εκτεθειμένος. Μόνος μου. Περνάνε από 3, 4, 5 χωριά οι μεγάλοι. Τα οποία είναι εκεί υπέροχα, βέβαια. Είναι υπέροχα. Ναι, είναι εκεί. Μιλάμε για φοβερά φιλόξενους ανθρώπους. Είναι όλοι έξω. Έτσι, με τις πίτες τους, με τα γλυκά τους, τους περιμένουν να τους χειροκροτήσουν, να τους ταΐσουν, να τους φωτίσουν πάντα. Εντάξει. Άρα νιώθεις και όμορφα όταν ξέρεις ότι κάθε 10, 12, 15 χιλιόμετρα θα συναντήσεις και ένα χωριό. Οπότε και κάτι να χρειαστείς, έχεις μια βοήθεια πιο άμεση. Εντάξει. Δεν συζητάω ότι θα υπάρχει πλήρη κάλυψη από διασώστες, από ασθενοφόρα, από γιατρούς, από την αστυνομία. Εκεί, έτσι, τα πάντα έχεις μεριμνήσει, έχεις μεριμνήσει για όλα, Γιώργο μου, το ξέρω, το έχω δει, το έζησα και ξέρω ότι έχεις τηλεομανία, γιατί κυρίως είσαι και αθλητής, κυρίως είσαι δρομέας και όπως λες είσαι και από τους τελευταίους, οπότε δίνει σημασία μέχρι και τον τελευταίο δρομέα να έχει Βέβαια. Ό,τι χρειάζεται και ό,τι είναι απαραίτητο. Αυτός χρειάζεται και την πιο πολύ προσοχή από εμάς, γιατί έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη, ίσως γιατί μένει πολύ περισσότερες ώρες στο τερέν. Καταπονείται περισσότερο. Καταπονείται περισσότερο. Βέβαια, αλλά τώρα 60 χιλιόμετρα κάποιος θα τερματίσει στις 7,5 ώρες, κάλλει και άλλο στις 12. Ήδη βλέπω εδώ στο δωμάτιο επικοινωνίας το Σοφοκλή που λέει ότι θα έρθει στο 60. Έχει, είναι έτοιμος. Τον περιμένουμε και καλή. Και καλή, ωραία δώρα τους περιμένουν. Και μια στιγμή που έχεις και σεφ από τα Γρεβενά, έχουμε και ακροατές από τα Γρεβενά αυτή την ώρα που μας ακούνε. Την Ειρήνη. Τέλεια. Οπότε σίγουρα θα ξέρουν τον Παρασκευαίδη το Φώτη ότι θα είναι μαζί μας, θα μας μαγειρεύσει, θα μας ταΐσει, θα μας περιποιηθεί όπως κάθε χρόνο. Έτσι, να πούμε ότι κάνουμε αυτό το τριήμερο και την 6η-7η γιορτή Μανιταριού. Έτσι, όπου τη Δευτέρα θα κάνουμε και πεζοπορία στη φύση με μάζεμα μανιταριών. Και θα τα δώσουμε μετά στο σεφ το Φώτη να μας τα μαγειρέψει με πολιτιστικούς συλλόγους και χορό. Φώτη, είναι ένα τριήμερο γεμάτο από όλες τις απόψεις. Μπορεί άλλος να έρθει να τρέξει. Και είναι το Αγίου Πνεύματος, είναι το Αγίου Πνεύματος, δεν ξέρω αν είπαμε τις ημερομηνίες. Ναι, είναι 22, 23, 24. Σωστά. Ωραία δώρα τους περιμένουν. Μπορεί ο κόσμος να μείνει στο Καρπενήσι, αν δεν βρει στα χωριδάκια. Είναι κοντά, τα κοντινές οι αποστάσεις. Τα χωριά δεν έχουν κλείσει ακόμα στο 100%. Υπάρχουν ακόμα χωριά που διαθέτουν δωμάτια αρκετά. Ωραία. Εντάξει. Αυτά τώρα δεν ξέρω εσύ αν θέλεις κάτι να με ρωτήσεις. Νομίζω τα είπες όλα τα πιο σημαντικά. Πες και το site, την ιστοσελίδα. Πες μας και στην ιστοσελίδα του αγώνα όσοι θέλουν να πάρουν. Είναι το e4pavlatopandavrechi.gr. Ωραία. Όπου εκεί υπάρχουν αναλυτικά όλοι οι αγώνες. Οι γραφές μας θα είναι ανοιχτές και μέχρι και μία εβδομάδα πριν τους αγώνες. Ό,τι χρειαστούν, το τηλέφωνο μου είναι παντού, το κινητό απαντάω πάντα. Μπορούν να με πάρουν να τους βοηθήσω, να τους εξυπηρετήσω. Καλή αντάμωση στην Ευρυδανία. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα αυτή. Και εμείς ευχαριστούμε και καλή επιτυχία στην διοργάνωση πάνω απ' όλα. Και να το ευχαριστηθούν όσοι θα έρθουν εκεί. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Πάρα πολύ. Καλά. Καλό απόγευμα. Αυτός ήταν ο Γιώργος Τσακίρης από το Ευρυδανία Trail Races. Σας έχω προστάρει και το link της διοργάνωσης στο chat του iFeel Radio και φυσικά τρέχει και ο διαγωνισμός με δώρο συμμετοχές για όλους αυτούς τους αγώνες που σας περιέγραψε και ο Γιώργος αλλά και εγώ. Ο διαγωνισμός, να σας πω ότι θα τρέχει μέχρι και τις 9 Ιουνίου, οπότε έχετε χρόνο, δηλώστε από τώρα για να κερδίσετε. Βέβαια, όσοι δεν κληρωθείτε, μπορείτε φυσικά να γραφτείτε και έχετε το χρόνο μετά να γραφτείτε σε όποιον αγώνα της επιλογής επιθυμείτε. Ραδιουργίες.